Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια των δανειοληπτών με την προστασία πρώτης κατοικίας. Από 1η Ιανουαρίου 2016 αρχίζει να ισχύει ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο θα βγαίνουν στον πληστηριασμό τα σπίτια των δανειοληπτών, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε οτιδήποτε άλλο, στην εμπορική αξία, ενώ σήμερα βγαίνει στην αντικειμενική αξία, θα βγαίνει στην εμπορική αξία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, με την πτώση των εμπορικών αξιών που υπάρχει, θα κάνει ο δανειολήπτης στο σπίτι του πραγματικά για ένα κομμάτι ψωμί. Και αν και στην εμπορική αξία καταστεί άγορος ο πληστηριασμός, σε 15 μέρες θα βγαίνει στο μισό της εμπορικής αξίας. Και αν πάλι είναι άγορος ο πληστηριασμός, θα βγαίνει σε ελεύθερη εκποίηση, όσα δηλαδή όσο ο καθένας πάρει περισσότερα. Για ένα κομμάτι ψωμί, δηλαδή στην κυριολεξία. Επίσης, και από τα χρήματα που θα δώσει κάποιος εδώ πέρα για να πάρει το ακίνητο, μέχρι σήμερα υπήρχε ένα προνόμιο υπέρ του δημοσίου και υπέρ των εργαζομένων που είχαν οφειλόμενα από εργατικές απαιτήσεις. Αυτό τώρα ανατρέπεται κατά σκανδαλώδη τρόπο, από 1η Ιανουαρίου σε ποσοστό 65% θα ικανοποιούνται οι τράπεζες, σε βάρος των απαιτήσεων του δημοσίου και σε βάρος των εργατικών απαιτήσεων. Είναι απαράδεκτο λοιπόν αυτό που συμβαίνει. Οι τράπεζες διατάξανε και η κυβέρνηση νομοθέτησε πραγματικά έναν κώδικα τερατούργημα, ο οποίος είναι σε βάρος των λαϊκών συμφεράσεων και σε βάρος της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Απαιτούμε αυτός ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, ο οποίος λέει τα δικαιώματα των δανειοληπτών, να μην εφαρμοστεί. Πρέπει να υπάρξει πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο άλλος που τραβάει την αγώνη δουλειά του κάνει. Είμαστε από τη Λαϊκή Συνέλευση Δυτικών Συνοικιών. Αυτή τη στιγμή, με τους νόμους που έχουν περάσει και το κώδικα πολιτικής δικονομίας, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ έρχονται να πάρουν ό,τι απέμεινε πια από τη λαϊκή περιουσία, ακόμη και τα σπίτια των φτωχών κατοίκων. Των φτωχών κατοίκων της πόλης μας, κάθε πόλης και χωριού αυτής της χώρας. Αυτοί δηλαδή, που όλα τα τελευταία χρόνια, με τα μνημόνια τους, στο όνομα ενός χρέους που δεν είναι χρέος του λαού, αυτοί που μας στερήσαν από το μισθό μας, τη δουλειά μας, τα κοινωνικά μας δικαιώματα, έρχονται σήμερα να μας πάρουν και τα σπίτια μας. Εμείς λοιπόν, σαν Λαϊκή Συνέλευση Δυτικών Συνοικιών, λέμε ότι θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους, θα είμαστε στα δικαστήρια, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι πληστηριασμοί που θα αρπάζουν οι τράπεζες, τα σπίτια των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών των στρωμάτων. Θα είμαστε μπροστά σε κάθε προσπάθεια του κράτους να πάρει τα σπίτια των εργαζόμενων και του λαού. Δεν θα τους επιτρέψουμε να περάσει αυτή η πολιτική. Θα συνεχίσουμε μαζί με εργατικά σωματεία, με όλο το λαό, έτσι να ανατρέψουμε συνολικά αυτή την πολιτική που μας κλέβει τη ζωή. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! 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 Στον χώρο βρισκόμαστε σήμερα από τη Λαϊκή Συνέλευση, από Σωματεία της Πόλης, Πρωτοβουλία Σωματείων, Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Θεσσαλονίκης, από την Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων. Είναι μαζί μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, ο Θανάσης ο Αγαπητός. Είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πόλης. Είμαστε εργαζόμενοι, μέλη και εκπρόσωποι σωματείων και θα είμαστε κάθε μέρα και περισσότεροι και να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική δεν θα περάσει. Την άλλη φορά μέσα σε αυτό το χώρο θα είναι εκατοντάδες άνθρωποι που δεν θα επιτρέψουν να γίνει κανένας πληστηριασμός. Η ιστορία γράφεται με ανυπακορή, αγωνές, ρήξη, ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με ανυπακορή, αγωνές, ρήξη, ανατροπή. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
Σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Είμαι περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, εκπροσωπώ την αντασία, την καπιταλιστική αριστερά και αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως παραδέχονται όλοι οι κυβερνώντες διοίκηση της περιφέρειας, είναι η περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη ανεργία. Έχει χτυπηθεί περισσότερο από κάθε περιοχή. Αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους, αυτοί που οδηγούνται στη φτώχεια, είναι οι άνεργοι, είναι οι πιο κατατρεγμένοι και κινδυνεύουν να χάσουν το τελευταίο στοιχείο περιουσιακό που τους έχει μείνει. Δεν θα επιτρέψουμε, θα παλέψουμε με κάθε τρόπο και στην περιφέρεια και στην κεντρική εξουσία αλλά και στα δικαστήρια για να μην αφήσουμε κανένα σπίτι φτωχού, ανέργου, κατατρεγμένου να παίζει σε τα χέρια των τροπικών που έχουν ανακεφαλαιοποιήσει την περιουσία τους, που έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν πάρει τελευταία στο 250 δισεκατομμύρια από τον υδρόγραφο του ελληνικού λαού και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο αν δεν τους σταματήσουμε. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους όλα αυτά τα τροπικά, είτε είναι κυβερνώντες, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν τα σπίτια του λαού. Εμπρός, λαέ, μισκή πίσω κεφάλι, ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση κεφάλι. Εμπρός, λαέ, μισκή πίσω κεφάλι, ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση κεφάλι. Μπορούμε να μάθουμε τις θέσεις του Συλλόγου των Συμβολεογράφων επί του θέματος από τις κυρίες και τους κυρίους που είναι στην έδρα. Οι θέσεις του Συλλόγου σας, του Συλλόγου Συμβολεογράφων επί του θέματος, ποια είναι? Έχει υπάρξει κάποια απόφαση, γιατί είχε και γίνει και μια συνάντηση προημερό. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, κύριε Δυτικός, αυτή τη στιγμή έχουμε άλλη δουλειά. Συγγνώμη. Το διάλογο όμως δεν το κάνατε ποτέ. Εδώ και ένα χρόνο δεν τον έχετε κάνει ποτέ αυτό τον διάλογο. Έχετε ακούσει αυτά που ακούσατε σήμερα, κατ' επανάληψη, τουλάχιστον 5-6-7 φορές, και απλά κοιτάτε. Κοιτάτε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Ούτε στο σύλλογο σας κάνετε. Εσείς τελικά δεν μπορείτε σαν συμβολεογραφικό σύλλογο να πάρετε μια απόφαση για μια αποχή 10-20 ενός μηνός δύο να βγάλετε ένα ψήφισμα. Τίποτα απολύτως. Συνεχίζετε με σημείο το κεφάλι, παιδιά. Συνεχίζετε με σημείο το κεφάλι. Έλεγα σας. Μας λέγατε ότι θα πάρετε θέση. Ακόμη περιμένουμε να πάρετε. Εμείς να σας καλέσουμε να καθίσετε και να γίνει μια συζήτηση. Τι συζήτηση να γίνει, πώς με επιστημονικό τρόπο θα μας πάρουν τα σπίτια. Πρακτικά κύριε, πρακτικά θα πάρετε μια απόφαση, τι σας είπε ο συνάδελφός σας όπως λέτε. Σας είπε θα πάρετε μια απόφαση που λέει ότι απέχετε από αυτές τις διαδικασίες που αρπάζουν οι τράπεζες στα σπίτια του λαού. Αυτό είναι το ερώτημα. Τέτοια απόφαση θα πάρετε. Και τέλος πάντων το ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να δώσετε τα σπίτια, πάρετε τα σπίτια μας. Το έχετε καταλάβει αυτό. Νομίζετε ότι άνετα και ωραία θα έρχεστε εδώ και θα δικάζετε ντεμέ και θα ξεπουλάτε τα δικά μας τα σπίτια. Εγώ απορώ κιόλας. Έτσι απλά θα πάρετε θέση ή όχι, αυτό σας ρωτάνε. Εγώ απορώ και για κάτι άλλο. Το ρωτώ τις 4-5 που είναι επάνω. Δεν έχετε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, κοντινούς σας ανθρώπους που να κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν το σπίτι τους. Τι τους λέτε, τι σας λένε, σας ρωτάνε, τι τους απαντάτε. Ποια είναι η θέση σας? Είστε επιστημονικός σύλλογος, συμβολιογράφος. Τι έκανε ο παρελθαντικός, τι κάνει ο τοπικός τελικά, άγεται και φέρεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι απλά αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει τόσες φορές, τα θέσουμε ξανά και σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε, έγγραφα. Και πάλι δεν θα έχουμε απαντήσεις. Εδώ πρέπει να δει. Δεν το βλέπετε που οδηγείται όλη η ελληνική κοινωνία. Το 16 θα είναι χειρότερο από το 15, το 14, το 13. Φτάνουμε στην πλήρη καταστροφή. Το 70% της κοινωνίας, των ατόμων, των οικογενειών θα μείνουν ως μόνο στον δρόμο, δεν θα έχουν να φάνε. Δεν θα έχουν να φάνε. 1,5 εκατομμύριο απολυμμένοι, 500.000 κακοπληρωμένοι και 500.000 με δύο μεροκάματα την εβδομάδα. Αυτά δεν τα βλέπετε. Πού είστε, αλλού ζείτε. Η σιωπή και η συνένεση είναι συνένοχη. Για όνομα του Θεού. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε. Τι λέμε, παράλογα, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, δεν γίνονται, δεν θα γίνουνε. Λοιπόν, κύριε, όσοι είστε όρθιοι, παρακαλώ πολύ καθίστε.
Εργαζόμενοι, χιλιάδες λαού και δεν επιτρέπουν να περάσει αυτή η πολιτική. Εμείς θα νικήσουμε. Πληστηριασμούς και σήμερα, μάλλον επιχειρήθηκε. Είχαμε απόπειρες, απόπειρες πληστηριασμών που δεν τελικά ευωδόθηκαν. Καθώς για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, για δεύτερη Τετάρτη, συλλογικότητες απέναντι στις κατασχέσεις και μάλιστα ιδιοκτησίας πρώτης κατοικίας, κατάφεραν και τις ματέωσαν. Υπενθυμίζω ότι μια εβδομάδα πριν, την προηγούμενη Τετάρτη, μέλη συλλογικότητων είχαν φτάσει μέχρι την αίθουσα του Ειρηνοδικείου και είχαν αποτρέψει την κατάσχεση ουσιαστικά και τη δημοπρασία μιας πρώτης κατοικίας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και είναι πατέρας σε μια εξαμελή οικογένεια. Σήμερα λοιπόν επιχειρήθηκε να γίνει κάτι ανάλογο, όχι σε πληστηριασμό ενός από τους ιδιοκτήτες, αλλά σε μια σειρά πληστηριασμών που θα ξεκινούσαν στο Ειρηνοδικείο. Έχοντας το παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν λάβει μέτρα από νωρίς σήμερα το μεσημέρι και είχαν επιχειρήσει να εμποδίσουν στα μέλη των οργανώσεων αυτών που επιχείρησαν και κατάφεραν την προηγούμενη εβδομάδα να αποτρέψουν τον πληστηριασμό, να μπουν στο δικαστικό μέγαρο. Με αποτέλεσμα εκεί να υπάρξουν εντάσεις και επεισόδια μικρής βέβαια περιορισμένης έντασης με αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρξε όμως και η προσαγωγή ενός από τους διαδηλωτές. Κάποια στιγμή ήταν τέτοια η πίεση του κόσμου που συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο που αναγκάστηκαν οι αστυνομικές αρχές να υποχωρήσουν, δίνοντας τη δυνατότητα ουσιαστικά σε όποιον από τα μέλη αυτά των οργανώσεων ήθελε να μπει στο δικαστικό μέγαρο να επιδείξει την ταυτότητά του και στη συνέχεια να του επιταπεί η είσοδος. Όταν αυτό λοιπόν επιχειρήθηκε και κατάφεραν τα μέλη των οργανώσεων να μπουν στο χώρο του δικαστικού μεγάρου, έφτασαν μέχρι την αίθουσα του Ειρηνοδικείου
Και εκεί με πανομοιότυπο τρόπο, δηλαδή με συνθήματα κατά των πληστηριασμών, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και καταγγέλλοντας την όλη διαδικασία, κατάφεραν για άλλη μια φορά να την ματαιώσουν. Δεν έγινε ούτε και αυτή τη φορά πληστηριασμός και μάλιστα τελειώνοντας την διαδικασία αυτή και κατά την αποχώρησή του στα μέλη των οργανώσεων αυτών, έδωσαν την υπόσχεση ότι κάθε Τετάρτη ή κάθε μέρα που θα ορίζεται για να γίνεται πληστηριασμός πρώτης κατοικίας στην Θεσσαλονίκη, θα βρίσκονται εκεί για να τον αποτρέπουν. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε, είναι ένα κίνημα το οποίο πάει να ανθίσει, σαν το κίνημα του «Δεν πληρώνω» της προηγούμενης περίοδου. Και έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ανάλογες κινήσεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω και στην Αθήνα σήμερα είχαμε ανάλογη κίνηση και στο ερμηνευτικό της Αθήνας και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Να επαναλάβουμε, μας είπες και το ξέρουμε, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, ενώ όλα έχουν ένα επικοινωνιακό μανδύα του τύπου κάτω, ότι δεν πειράζονται οι πρώτες κατοικίες. Να το επαναλάβουμε ότι βγαίνουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες φτωχών ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, τουλάχιστον αυτό επιχειρήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα δεν ξεκίνησε η διαδικασία, αλλά τουλάχιστον και την προηγούμενη εβδομάδα μιλάμε για πληστηριασμό προς κατοικίες. Λοιπόν, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εγώ θέλω να στείλω το σεβασμό μου στους ανθρώπους εκεί πάνω, που και εδώ στη Νέα Ιωνία και σε όλες τις δυτικές συνοικίες, επαναλαμβάνω, και στο Δήμο της Αθήνας, που σπέβδουν στα ειρηνοδικεία για να αποτρέψουν το ξεσπίτωμα των ανθρώπων. Χαιρετίζω με όλη μου την καρδιά αυτή τη λαϊκή πρωτοβουλία, την έμπρακτη απόδειξη συμπαράστασης και ανθρωπιάς απέναντι σε σχηματιζόμενους φτωχούς ανθρώπους που πάνε να τους φάνε τα κοράκια τα σπίτια. Και αυτό, όπως είπες, συμβαίνει και θα συμβαίνει όπως δεσμεύτηκαν κάθε Τετάρτη. Και αν εγώ επιχειρήσω να κάνω μια πρόβλεψη, πιστεύω, φίλοι μου, ότι την επόμενη φορά που θα δοθεί ανάλογο ραντεβού θα είναι ακόμα περισσότερος ο κόσμος. Βλέπω από εβδομάδα σε εβδομάδα πραγματικά περισσότερους ανθρώπους έξω από τις αίθουσες των δικαστήριων που πρόκειται να γίνει πληστηριασμός. Μάλιστα. Εκεί βρίσκονταν ΜΑΤ, επαναλαμβάνω, έτσι. Τα ΜΑΤ τα οποία θα καταργούνται, τα οποία ΜΑΤ και η αστυνομία γενικότερα θα ήταν για την προστασία του πολίτη, είχαν πάει σήμερα εκεί για να προφυλάξουν το δικαίωμα των αγορών και των όρνεων να βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια φτωχών ανθρώπων.